Πώς ξεχωρίζουμε το ζωικό από το φυτικό κύτταρο? Κάθε κύτταρο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα μυτοχόνδρια. Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αλλά και στη συνολική διαμόρφωση του ζωικού κυττάρου μας δίνει αυτό το διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο. Ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τα οργανίδια ενός ευκαριωτικού κυττάρου που παρουσιάζει το μαθησιακό αντικείμενο. Περιεργάζεται το σχήμα των οργανιδίων σε τρισδιάστατη αναπαράσταση, διαβάζει την περιγραφή τους, αποφασίζει ποια από αυτά βρίσκονται στο ζωικό κύτταρο. Ο μαθητής ή η μαθήτρια καλείται να στήσει το ζωικό κύτταρο. Αρχίζει να σύρει ένα-ένα τα ονόματα των οργανιδιών στο χώρο σχηματισμού του κυττάρου. Σύρει για παράδειγμα το όνομα της πλασματικής μεμβράνης και συνεχίζει με τον κυταρικό σκελετό, ο οποίος εισέρχεται και παραμένει στο εσωτερικό της. Στο χώρο που οριοθετεί η πλασματική μεμβράνη μπαίνουν διαδοχικά το κυταρόπλασμα, ο πυρήνας, τα μυτοχόνδρια, τα κυστίδια, τα ριβοσώματα και το σύμπλεγμα Golgi. Το ζωικό κύτταρο δεν δέχεται τον χλωροπλάστη. Έτσι ο μαθητής ή η μαθήτρια σχηματίζει μια πλήρη εικόνα για τα συστατικά στοιχεία του ζωικού κυττάρου και οδηγείται στο συμπέρασμα ότι οι χλωροπλάστοι διαθέτουν μόνο τα φυτικά κύτταρα. Στο φωτόδεντρο, το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων και συγκεκριμένα στη ζωολογή της βιολογίας, μπορείτε να βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα.